Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες της ομάδας μου. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τη διάθεση που δείξανε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η ομάδα προερχόταν από δύο σε εισαγωγικά ανεπιτυχή αποτελέσματα, από μια ισοπαλία με την ΑΕΚ Τρίπολη στην Τρίπολη και από άλλη μια ισοπαλία στην Παλίνη. Ήταν το τρίτο παιχνίδι, έτσι δεν είναι, εκτός έδρας. Σίγουρα είμαι λίγες μέρες στην ομάδα μετά την αλλαγή προπονητή που έγινε. Βλέπω από τα παιδιά ότι προσπαθούν να αφομοιώσουν κάποια πράγματα που δουλεύουμε στην προπόνηση και στην αμυντική τακτική και στην επιθετική. Το πρώτο ημίχρονο ήμασταν αρκετά καλοί. Προηγηθήκαμε στο σκορ και πιστεύω ότι μπορούσαμε να βάλουμε και περισσότερα τέρματα. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο και μετά το 1-2 που έκανε ο Αιωλικός, χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας, τα πατήματά μας, την αυτοπεποίθησή μας. Και όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, μπορώ να πω ότι στο τέλος ήμασταν και τυχεροί. Ίσως το αποτέλεσμα το δίκαιο μετά τη μεγάλη απόκρουση που έκανε ο τερματοφύλακας μας θα έπρεπε να ήταν 3-3. Έχοντας βέβαια χάσει ευκαιρίες και είχαμε πολλές προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να το καθαρίσουμε το παιχνίδι πιο νωρίς. Εύχομαι καλή συνέχεια στον Αιωλικό. Είναι ιστορική ομάδα. Με πολύ αγαπημένο νησί της Ελλάδος, με πολλές δυνατότητες. Πιστεύω ότι υπάρχουν προβλήματα σε όλες τις ομάδες, δυστυχώς στη ΓΑΜΑ Εθνική και σε όλες τις κατηγορίες στην Ελλάδα, αλλά ειδικά στη ΓΑΜΑ Εθνική πολλά προβλήματα. Ελπίζω ότι η ομάδα του Αιωλικού θα βρει τα πατήματά της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Επειδή είχα ξαναέρθει και με τον Άιτο Σπατών εδώ πριν 2 χρόνια, είναι πάρα πολύ καλή φιλοξενία σας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και για μας είναι πολύ μεγάλη τιμή που καταφέραμε να πάρουμε και διπλό σε αυτή την έδρα, γιατί νομίζω ότι είναι η πρώτη ήττα που φέτος που ο Αιωλικός, εδώ, γιατί έχει κερδίσει και τον Απόλλωνα στο Κύπελλο, στην Νίκη Βόλου. Ένα χι έχει κάνει, ναι, και είναι για μας δηλαδή αυτό δίνει πολύ, πολύ μεγάλη αξία και λόγω της πολύ καλής ομάδας που έχει ο Αιωλικός, αλλά και των αποτελεσμάτων του μέχρι στιγμής. Τι σας άρεσε περισσότερο την ομάδα σας? Προσπαθήσαμε και στο αμυντικό πλάνο και στο επιθετικό πλάνο να κάνουμε αυτά που ζήτησα εγώ στην τακτική, τα παιδιά, να οδηγήσουμε το παιχνίδι εκεί που θέλουμε. Και αυτό που μου άρεσε ήταν η διάθεση των παιδιών. Ως ένα σημείο τα καταφέραμε και να εκμεταλλευτούμε τα μειονεκτήματα, τα αμυντικά της ομάδας του Αιωλικού και να μικρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα πλεονεκτήματα που έχει σαν ομάδα, που ειδικά από τη μέση και μπροστά πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα για την κατηγορία, οι παίκτες της. Coach, είναι τόσο δύσκολος ο όμιλος που ομάδες, σαν το είπα, με την εξαιρετική εμφάνιση της σημερινής στο πρώτο ημίχρονο ή σαν τον Αιωλικό με την επίσης εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο παλεύουν την παραμονή? Πιστεύω ότι είναι οι διαφορές μεταξύ των ομάδων δεν είναι μεγάλες, αλλά όχι μόνο στον όμιλο αυτό το συγκεκριμένο, στους περισσότερους ομίλους στη ΓΑΜΑ Εθνική, όπως και στον όμιλο της Αθήνας, που είναι και τα νησιά εκεί, η Σαντορίνη νομίζω. Και νομίζω ότι παίζει ρόλο και σε τι μέρα θα βρεθεί η ομάδα και γενικά από την αρχή της χρονιάς, την προετοιμασία, η οργάνωση που έχει κάθε ομάδα, οι παίκτες που έχει. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες οι διαφορές στο συγκεκριμένο όμιλο. Και μέχρι τέλος θα κρυθούν πολλά για όλες τις ομάδες. Για όλες τις ομάδες. Η κάθε ομάδα έχει το δικό της στόχο. Και η δικιά μας η ομάδα ξεκίνησε στην αρχή με έναν στόχο να πάει στο δυνατόν πιο ψηλά. Υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τη διοίκηση και στο οικονομικό κομμάτι και γενικά. Και ακόμα υπάρχει από τους ανθρώπους, έτσι. Τώρα πλέον ο στόχος είναι να τερματίσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα. Και ευελπιστώ ότι θα το καταφέρουμε με τη διάθεση των παιδιών και με κάποιες προσθήκες που λογικά τώρα θα γίνουν στη μεταγραφική περίοδο να δυναμώσουμε λίγο την ομάδα περισσότερο. Εγώ σαν επόμενο πιστεύω ότι με τη λήξη του πρώτου γύρου μετά τη συνεργή σπουδαία νίκη κάνετε ένα μεγάλο βήμα στο τρίας. Ναι, εγώ αυτό που είπα και γενικά λέω είναι ότι κάθε παιχνίδι πρέπει να το βλέπουμε ξεχωριστά και σαν τελικό. Αν αυτό το καταφέρουμε και το περάσουμε στα παιδιά, ο προπονητής, το προπονητικό team το περάσει στα παιδιά και κάθε παιχνίδι το βλέπουν ξεχωριστά, πιστεύω ότι γίνονται βήματα σωτηρίας και όχι μόνο βήματα σωτηρίας, γίνονται και βήματα ώστε να τερματίσει η ομάδα όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Δηλαδή, εμάς ο στόχος μας είναι αυτός. Εγώ δεν θέλω τώρα να βλέπω ότι ήρθα σε μια ομάδα η οποία θα παλέψει για τη σωτηρία της. Που μπορεί να γίνει αυτό, έτσι. Ποτέ δεν ξέρουμε στο ποδόσφαιρο τι γίνεται. Αλλά θέλω να στοχεύουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα. Από τη στιγμή που υπάρχει ένας γύρος, θέλω να εξαντλήσουμε όλες μας τις δυνατότητες, να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και να τερματίσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα. Αυτό είναι που θέλω εγώ και πιστεύω ότι και στα παιδιά περνάει η σιγά-σιγά. Ο Αιωλικός είναι μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι
είναι αρκετά καλή, ειδικά αυτό που σας είπα από τη μέση και μπροστά, με κάποια ίσως αμυντικά προβλήματα, τα οποία αυτά τα ξέρουν καλύτερα οι προπονητές. Όπως και κάθε ομάδα έχει τα δικά της προβλήματα. Και μας εμφανίστηκαν κάποια προβλήματα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Μας βοήθησε το σκορ το 0-1, το 0-2 που κάναμε. Ήταν κάτι το οποίο και στο ψυχολογικό κομμάτι ευνοεί εμάς και δεν ευνοεί τον Αιωλικό. Αλλά μετά το 1-2 αυτό που έγινε, είδα ότι ξαφνικά θέργεψε ο Αιωλικός και μπορούσε το παιχνίδι να γίνει 3-3 πολύ, πολύ εύκολα. Είναι μια καλή ομάδα ο Αιωλικός. Εγώ νομίζω ότι αδικείται την βαθμολογική της θέση. Αυτό που έχω δει. Εμείς είχαμε κάποια κακά αποτελέσματα. Αρχής ενωμένης από σήμερα θέλαμε να κάνουμε μια νέα αρχή. Τα καταφέραμε. Έχουμε 2 εβδομάδες να δουλέψουν ο coach, να δουλέψουν τις αδυναμίες μας. Όλα αυτά που δεν μπορούσαμε να κάνουμε στον πρώτο γύρο. Όπως είπε και συμφωνώ απόλυτα, η γνώμη μου είναι ότι προσπαθούμε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Το θέμα σωτηρίας νομίζω το έχουμε ξεπεράσει. Η ομάδα είναι πολύ καλή για να είναι σε αυτή τη θέση και αδικούμαστε. Όπως και ο Λυκός εννοείται. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, σε ένα πολύ καλό γήπεδο, με πολύ ωραία ατμόσφαιρα και νομίζω ότι όλοι το διασκεδάσαμε. Πόσο βοηθάει η σημερινή νίκη? Στην ψυχολογία μας πάρα πολύ. Όταν έχεις ένα σύνολο καλών παιχτών και δεν σου βγαίνει μέσα στο γήπεδο, είναι πολύ κακό ψυχολογικά. Δηλαδή μας επηρεάζει πάρα πολύ. Αρχίζουμε έτσι από σήμερα, όπως είπα, είναι μια νέα αρχή. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο για μας είχε άσχημη κατάληξη. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη καταρχήν πρώτα από τους φιλάθλους του Αιωλικού για αυτή την ήττα. Να δώσω επίσης συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα. Αν και θεωρώ σήμερα το παιχνίδι το κερδίσαν οι διαιτητές. Έχω τις επιφυλάξεις μου και για τα 2 πρώτα γκολ. Για ένα πέναλτι που δεν μας δόθηκε. Και αυτό δεν είναι η δικαιολογία που θέλω να δώσω όσον αφορά την προσπάθεια της ομάδας μας. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν κάτω του μετρίου. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως η ομάδα ανέκαμψε. Θα μπορούσε ακόμα να κάνει και την ανατροπή. Αλλά δυστυχώς δεχτήκαμε το 3ο γκολ από ένα λάθος όπως γίνεται συνήθως δυστυχώς στην ομάδα μας. Και αυτό μας στήχησε για την εξέλιξη του αγώνα. Φυσικά μετά το 2-3 είχαμε 2 κλασικές ευκαιρίες στο τέλος, οι οποίες θα μπορούσαμε τουλάχιστον η μία να έχει καταλήξει στα δίχτυα. Αλλά δυστυχώς, όπως το έχω πει και άλλες φορές, εάν στην ομάδα δεν προσθεθεί ο παίχτης γκολ, δεν θα έχουμε τύχη. Δεν θα έχουμε τύχη γιατί είναι κρίμα ότι δημιουργούμε τις ευκαιρίες και δεν μπορούμε να σκοράρουμε. Τι σας προβληματίζει περισσότερο? Με προβλημάτισε, να σας πω την αλήθεια, η διάθεση των ποδοσφαιριστών στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, είχαμε δώσει κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες σε κάποιους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δυστυχώς δεν τις ακολουθήσανε και δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτό βέβαια είναι δουλειά δική μας. Και δουλειά δική μου πρώτα απ' όλα, εφόσον είμαι ακόμα εδώ. Και μετά είναι και δουλειά της διοίκησης, η οποία πρέπει να πάρει τα... Για μένα δεν πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές στο ρόστερ του Αιωλικού. Και το λέω καθαρά. Coach, από εδώ και πέρα, η συνέχεια. Έχουμε ένα δεύτερο γύρο μπροστά μας, ο οποίος θα χρειαστεί να είναι γύρος πρωταθλητισμού για να μπορέσει η ομάδα να παραμείνει στην δουλειά. Εάν υπολογίσω, τουλάχιστον αν όχι το όλο το δεύτερο, αλλά τα τελευταία 30-35 λεπτά, τότε αυτή η ομάδα μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Με το πάθος που δείξανε στα τελευταία 35 λεπτά, πιστεύω ότι αυτή η ομάδα δεν μπορεί να φοβηθεί και δεν πρέπει να φοβηθεί κανέναν. Αλλά όπως σας είπα, θα υπάρξουν αλλαγές στο ρόστερ. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Όποιος θέλει να προσφέρει στον Αιωλικό θα προσφέρει, όποιος δεν θέλει θα πάει σπίτι του. Κότς, πιθανότατα θα πρέπει να γίνει και μια αλλαγή στην έδρα στο δεύτερο γύρο. Μήπως αυτό το γήπεδο είναι πολύ καλό για τους αντιπάλους μας? Γεγονός είναι ότι είναι χαλή το χορτάρι, είναι μοκέτα, ο κόσμος είναι μακριά, υπάρχει το δαρτάν. Μήπως τελικά μας ταιριάζει περισσότερο ή πρέπει να αναζητήσουμε ένα γήπεδο σαν του Πλωμαρίου στο δεύτερο γύρο για να έχουμε μια έδρα κλουβί? Ποτέ δεν θα βάζα το γήπεδο ως δικαιολογία για τα αποτελέσματα και το μιλάω ειλικρινά. Δεν έχει σημασία το γήπεδο, σημασία έχει η ομάδα. Το πώς γαλουχείται η ομάδα στο να κερδίζει τα παιχνίδια. Δεν έχει, δηλαδή, εντάξει, σίγουρα ο Ταρλάς σου δίνει τη δυνατότητα να παίξει, αλλά αυτό δίνει τη δυνατότητα να παίξουμε κι εμείς. Και έχουμε παίκτες που μπορούν να παίξουν.
Εδώ μέσα είναι μεγάλο το γήπεδο, μπορείς να ανοίξεις τον αντίπαλο. Το πλωμάρι δεν είναι για μένα, είναι ένα ποδοσφαιρικό, καθαρά ποδοσφαιρικό γήπεδο. Αλλά να πω ότι είχαμε 10.000 κόσμο και κάναν την τρελή ατμόσφαιρα, αν εξαιρέσει τα παιδιά του αιωλικού, τους οργανωμένους, οι άλλοι κανένας δεν φωνάζει να υποστηρίξει την ομάδα. Δηλαδή δεν είναι το θέμα, δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος που εμείς χάσαμε σήμερα. Σήμερα ήταν η απάθεια που δείξαμε στο πρώτο ημίχρονο, τα λάθη, και στο δεύτερο ημίχρονο η ατυχία του ότι δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε αυτό που είπαμε, μας λείπει ο παίχτης γκολ. Κύριε Παπά, μας πείτε λίγο, εγώ προσωπικά έχω μια πορεία με την ευρωπαϊκή θέση του τροματοφύλακα. Το σπίτι του Μπορταράδη, μπαίναμε σε ένα τεχερό όνομα της κατηγορίας, είναι αγγελματικός. Ο Σφίρδας κάνει από τα λάθη και προσθερεί βαθμούς και το προηγούμενο και τώρα τραγικά λάθη. Το οποίο το βλέπουμε. Τι γίνεται με τον Μπορταρά. Το πήραμε για ένα πληρωματικό. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω το Σφίρδα για τον νεαρό της ηλικίας του, σήμερα βέβαια στο τρίτο γκολ είχε ευθύνη. Και στο προηγούμενο. Στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν ξέρω αν είναι τη φάση του γκολ. Το είδαμε. Ναι, ο μόνος που δεν φταίει είναι ο Σφίρδας. Και σας το λέω καθαρά και ξεκάθαρα. Οι δύο στόπερ στο προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ, επειδή όλοι σας ξέρετε μπάλα, δεν επιτρέπεται από βολέ τερματοφύλακα να σου σκάσει μπάλα ανάμεσα στα δύο στόπερ. Αυτό δεν γίνεται ούτε στο 5x5 που παίζουμε εμείς. Κι ας είμαστε 50 χρονών πια. Δεν γίνεται. Ο Σφίρλας ίσα-ίσα πήγε να μπορέσει να γλιτώσει τη φάση εκεί. Πήρε την κόντρα ο αντίπαλος, εντάξει. Αλλά μόνο ο Σφίρλας δεν έφταιγε στον αγώνα με την ΑΕΚ Τρίπολης. Τι εξέλιξες και... να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Σίγουρα πρέπει να έρθουν να γίνουν κάποιες αλλαγές στους παίχτες και θα γίνουν. Όπως έχουν γίνει κάποιες αποχωρήσεις, έτσι θα έρθουν και κάποιοι άλλοι παίχτες. Θέλει πολύ προσοχή πλέον όσον αφορά την επιλογή αυτών των παίχτων. Δεύτερο, και θα δούμε, όπως είπαμε, όπως έχει ανακοινώσει και με το θέμα του προπονητή, απλά δεν πρέπει να κάνουμε βιαστικές κινήσεις. Δηλαδή μην βιαστούμε και κάνουμε λάθη τα οποία θα μας τυχήσουν. Το μόνο σε παρένθεση, εισαγωγικά, πάρτε όπως θέλετε, είναι ότι και όλοι οι υπόλοιποι που ήταν κοντά μας ή κάτω από εμάς σήμερα, κανένας δεν κέρδισε. Αυτή είναι η μόνη παρηγοριά, θα την πω. Τίποτα άλλο. Και ίσως ένα θετικό, ότι υπάρχει χρόνος μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Είμαι αντίθετος με αυτό, γιατί οι παιδιά συνέχεια και από τον πάγκο, όταν χάνουμε μια ευκαιρία, οι πιο πολλοί λένε δεν πειράζει. Εμένα με πειράζει. Αυτό πάντα πειράζει στο τέλος. Δεν γίνεται να λέμε δεν πειράζει, όταν χάνουμε κλασικές ευκαιρίες και δεν είναι μόνο σε ένα παιχνίδι. Είναι σε πολλά παιχνίδια. Άρα στο τέλος πειράζει όμως. Γιατί τώρα βρισκόμαστε ουσιαστικά στη ζώνη του επιβασμού. Ενώ δεν έπρεπε με τίποτα να βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Βάσει ευκαιριών που έχουμε κάνει και βάσει ευκαιριών που έχουμε δεχτεί. Είναι, το θεωρώ δηλαδή, να το πω, έγκλημα εκ μέρους όλων μας αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο, δεν πειράζει. Και τη μισή ευκαιρία και το 1/4 της ευκαιρίας πρέπει να το κάνεις γκολ. Όχι αυτό που είναι 100% που να το χάνεις. Εκεί πειράζει. Και πειράζει στους βαθμούς και πειράζει παντού. Και στην ψυχολογία και σε όλα. Έχουν καταλάβει οι παίκτες, κύριε Παπά, ότι χωρά με την ευρωπαϊκή φανέλα και πρέπει να παίρνουν ποδόσφαιρο. Έχουν καταλάβει ότι η ομάδα κινδυνεύει. Έχουν καταλάβει οι παίκτες ότι έχει τελειώσει ο γύρος και είμαστε στην ειδική αυτοαγωνιστική θέση να κυνηγάμε τα καπαρέλια και τους υπάτους. Εάν τώρα ρίξω. Συγγνώμη, σα διακόψω λίγο. Με μια πορεία που κάναμε πέρα, χάσαμε μια μάσα πριν από την άμμο και χάσαμε τον ελληνικό στα σημεία. Εάν ρίξω τις ευθύνες τώρα στους παίκτες, είναι σαν να αποποιηθώ τις δικές μου ευθύνες. Και όλου του team που ήμασταν αυτόν τον καιρό. Σίγουρα κάποιοι παίκτες δεν το έχουν καταλάβει. Αυτό είναι μόνο σίγουρο. Να φύγουν. Αυτό είπα πριν. Αυτό τόνισα. Το τόνισα πολύ καθαρά, νομίζω. Πιο καθαρά δεν μπορώ να πω. Είπα, αυτοί που δεν μπορούν και που θα γίνει αξιολόγηση γιατί έχουν προσφέρει, να είστε σίγουροι ότι θα φύγουν σπίτι τους. Τουλάχιστον όσο είμαι εγώ εδώ. Εάν φύγω και θέλω να τους κρατήσω, να τους κρατήσω. Εγώ όσο είμαι εδώ πέρα, κάποιοι παίκτες θα φύγουν.